Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cookie with Faye. Σήμερα θα κάνουμε τη βασιλόπιτα και επειδή τα παιδιά μου δεν θέλουν κλασικό κέικ για τη βασιλόπιτα, αποφάσισα να βάλω μέσα και ένα δείγμα σοκολάτας. Θα βάλω δηλαδή τρούφα σοκολάτας και θα χρησιμοποιήσω βέβαια και τα μπαχαρικά που θα δώσουν έτσι μία έντονη μυρουδιά και γεύση. Πάμε να δούμε τα υλικά. Έχουμε μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αλλά εγώ θα προσθέσω και μία κουταλιά μπέικιν για να το ενισχύσουμε. Έχουμε 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 300 γραμμάρια ζάχαρη, από τα μπαχαρικά έχω ένα κοφτό κουταλάκι κανέλα, ένα κοφτό κουταλάκι γλυκάνισο τριμμένο και ένα κοφτό κουταλάκι κακουλέ ή κάρδαμου. Εδώ έχουμε το ξύσμα ενός πορτοκαλιού, ένα πακέτο βούτυρο 250 γραμμάρια, ένα σφινάκι κονιάκ, τρούφα σοκολάτας, έχω και σταγόνες σοκολάτας. Θα βάλω και από αυτές και θα κρατήσω ορισμένες για να γράψουμε πάνω τη χρονολογία. 2018. Έχουμε άχνη για την διακόσμηση και 6 αυγά. Ξεκινάμε χτυπώντας το βούτυρο με τη ζάχαρη. Έχω βουτυρώσει το ταψάκι μου και έχω βάλει λαδόκολα, την οποία έχω βουτυρώσει και αυτή. Καινούριο, δεν το γνωρίζω, θα το μάθω. Γεια μας. Γεια. Μ' αρέσει. Έχει και σχέδια εδώ. Ωραίο. Το μυστικό για να γίνει ένα κέι σωστό και να πετύχει είναι τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Να μην είναι παγωμένα τα αυγά, να μην είναι παγωμένο το βούτυρο. Σούπερ. Ρίχνω τη ζάχαρη. Ελπίζω μη πετύχω το φλουρί και μου πει πάλι ο μπαμπάς σου ότι βάζω σημάδι. Πώς τύχαινε τα προηγούμενα χρόνια να πετυχαίνω συνέχεια εγώ το φλουρί και μάλιστα μια χρονιά πήγε και αγόρασε μια βασιλόπιτα και είχα πετύχει και κίνηση της βασιλόπιτας το φλουρί. Πέρυσι το κέρδισα εγώ όμως και... Ευτυχώς. Σταμάτησε λίγο η συνεχή νίκη σου. Ναι, ναι, ναι.
τι ωραίο που έγινε, αφράτεψε. Μυρίζει πολύ ωραία. Ναι, γιατί είναι ούτυρο φρέσκο. Τύπου κερκίδα. Δεν το είπα στην αρχή. Τώρα θα βάλουμε ένα-ένα τα αυγά. Γιαούρτι είναι στραγγιστό. Έκοψε λίγο, έβγαλε ζουμάκι. Το αδειάσω. Μου αρέσει να κάνω τα κέικ μου με γιαούρτι. Γίνονται πολύ ωραία. Αφράτα. Βάλουμε τα ωραία μπαχαρικά, τα μυρουδικά, τα ηλία, το ξύσμα πορτοκαλιού, έχουμε προθερμάνει το φούρνο τώρα, τον έχουμε βάλει, το μία κουταλιά κονιάκ και τρούφα. Θα κρατήσουμε λίγες σταγόνες για να γράψουμε το έτος και συνεχίζουμε το χτύπημα. Και θα ρίξω και το αλεύρι. Θα ρίξω το αλεύρι και θα το ανακατέψω με το με τη μαρίζ. Δεν βγαίνω, δεν ξέρω τι έγινε.
Ωραία. Θα το ανακατέψουμε και θα το στρώσουμε στο ταψάκι. Έτοιμο. Το κάνουμε τούμπα στο ταψί και το στρώνουμε. Σαν στρατσιατέλα παγωτό φαίνεται. Ναι. Πάρουμε όλο. Το στρώνω και θα το βάλουμε στο φούρνο για μία ώρα. Ανάλογα με το φούρνο. Θα το παρακολουθείτε. Ωραίο έγινε. Στρατσιατέλα έγινε. Έχεις δίκιο. Σούπερ. Το κάνουμε το σταυρό μας και πάει για φούρνο. Καλή επιτυχία! Έτοιμη η βασιλόπιτα. Θα βάλω τώρα το φλουρί. Θα το βάλω έτσι, ούτως ώστε όταν κόψουμε τη πίτα, να μην πέσει σε δύο. Τη βάζω κάθετα και όχι οριζόντια. Τώρα θα ρίξουμε την άχνη. Και θα γράψουμε το έτος. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Θα τη δείτε όταν την ολοκληρώσω. Έτοιμη. Πώς φαίνεται? Πανέμορφη. Για καλυστία. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η βασιλόπιτα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Καλή χρονιά. Με υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook Cookie with Faye. Γεια σας, καλή χρονιά!